καλά. Καλώς ήρθατε και καλημέρα. Να τα πούμε χρόνια και ζαμάνια. Χαίρομαι που σας βρίσκω εδώ. Θα μπορούσα να σας βρω στα έδρανα του κοινοβουλίου, αν είχατε επιλέξει να γίνετε βουλευτές. Αν ήμασταν κάποιοι άλλοι. Ή να ήσασταν κοντά εκεί στο Μαξίμου, τώρα που μαζεύεται πολλοί κόσμος. Όχι, από δημοσιογράφους. Εμείς θα μείνουμε στη δουλειά μας. Περνάμε καλά στη δουλειά μας. Μας αρέσει, την αγαπάμε και θα την υπηρετούμε πάντα. Καλά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, κύριε Βούτση, επειδή το συζητούσαμε και νωρίτερα, πάμε να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό μετά και από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το ΚΙΣΕΑ το περασμένο Σάββατο. Ακούω την κυβέρνηση να σας κατηγορεί για τη διαχείριση που έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια και να λέει περίπου ότι κάνατε τη χώρα ένα απέραντο hot spot. Αυτό συνέβη. Καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Εγώ ήμουνα την Παρασκευή, ήμουνα στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη, για να τιμήσουμε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, τον ήρωα, τον λιμενικό, που είχε συμμετάσχει σε πολλές διασώσεις. Ήμουνα εκεί όταν πριν από 3 ώρες ήρθαν οι 13 βάρκες όλες μαζί και περάσαμε και από, και από τους χώρους ταυτοποίησης, υποδοχής κτλ. Θυμάστε ότι πέρσι τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο ο πληθυσμός στην Μόρια ήταν στις 5.000 έναντι ικανότητας, δυνατότητας για 3.500. Και ο Καράντεπε, είτε έτσι αλλιώς, ήταν πάντοτε πολύ καλό, διότι είχε ξεκινήσει μια ουσιαστική διαδικασία να έρχονται σε δομές στον υπηρετικό κορμό. Αυτή η διαδικασία σε ένα βαθμό, ας πούμε, συρρυκνώθηκε, σταμάτησε και ιδιαίτερα στους τελευταίους μήνες, όπου υπήρχε μια μηχανία, κατά τη γνώμη μου, από την καινούργια κυβέρνηση για το τι πράγματι συμβαίνει. Εν προκειμένου, για να μιλήσουμε θετικά. Την κυβέρνηση τώρα, για το έκανε λάθος. Για το εξής, ότι δεν ελήφθησαν έγκαιρα ενώ υπήρχαν τα δείγματα και ενώ υπήρχαν και οι εκτιμήσεις και οι αναλύσεις, κατά προηγούμενο και τον κύριο Φίλη εδώ, ενώ υπήρχαν οι αναλύσεις ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η Τουρκία από την πλευρά της στην περιοχή και άρα ήταν πιθανό και είναι πιθανό σε αντίπραξη ως προς τα συριακά και σε σχέση με τα ενεργειακά κυρίως να υπάρχουν αυτές οι αυξημένες ροές. Και είναι γνωστό ότι έχει επιβαρυνθεί και η Τουρκία. Ήδη έχουν φτάσει στα 4 εκατομμύρια εκεί πέρα. Και γι' αυτό, ένα εκατομμύριο ακόμα, και γι' αυτό μέσα στα μέτρα, από ό,τι είδατε, που είδα σήμερα και του ΚΙΣΕΑ, συνομολόγησε και η ελληνική πλευρά αύξηση των κονδυλίων προς την Τουρκία. Την αύξηση και των ροών των τελευταίων ημερών, πού την αποδίδεται? Σε πολύ μεγάλο βαθμό σε θέληση, σε διάθεση από πλευράς της τουρκικής ηγεσίας να δώσει αυτά τα σήματα. Μπορεί και να χειροτερέψει, αυτό λέτε. Βεβαίως και μπορεί να χειροτερέψει. Το θέμα είναι τι κάνατε εσείς, κύριε Πρόεδρε. Και πρέπει, εμείς κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, δεν εφαρμόσατε τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. 100% εφαρμόστηκε. 1.100 άτομα σε όλη τη θητεία σας γύρισαν στην Τουρκία μόνο. Σας λέω ευθύτατα ότι είχαν ληφθεί όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, είναι γνωστό. Είχαμε πάει στους 2 βαθμούς σε σχέση με το άσυλο. Λυπάμαι εάν πράγματι ισχύει η πληροφορία ότι η κυβέρνηση θέλει να αφαιρέσει το 2ο βαθμό, διότι αυτό αντίκειται απολύτως σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις, ακόμα ταχύτερες, το οποίο σημαίνει όχι εγγυήσεις για τους ανθρώπους. Δηλαδή ήταν 3ο βάθμια, έγινε 2ο βάθμια, επιταχύνθηκαν. Κυρίως γίνανε οι δομές στον υπηρετικό κορμό. Όμως, κύριε Βούτση, δεν το δείχνουν αυτό, γιατί από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει μόλις 86 επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία. Αυτό τι μας δείχνει, ότι το πράγμα λειτουργεί καλά? Αυτό δείχνει την αδυναμία της ίδιας της συμφωνίας Ευρώπης-Τουρκίας. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γνωρίζετε πως δεν υπάρχει συμφωνία. Το ξέρετε πως δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν είναι συμφωνία, δεν λέγεται συμφωνία. Καλώς. Είναι μια συνένεση η οποία είχε επιτευχθεί, διότι υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις από διάφορες πλευρές. Ένας οδικός χάρτης, ο οποίος έχει συνομολογηθεί και εφαρμόζεται. Ναι, αλλά τα λοζόμαστε εμείς όλα, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως, ως χώρα πρώτης υποδοχής, σας το λέω, πώς να αντέξει η Ελλάδα? Κύριε Οικονόμου, το πρόβλημα είναι στην Ευρώπη. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σαφές. Και για την αλλαγή του στάτους σε σχέση με το Δουβλίνο. Όμως, και με την. Αυτό θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται. Ένα λεπτό. Και είχε γίνει προεργασία, πολύ σοβαρή προεργασία για να αλλάξει. Αλλά και με τις αντιρρήσεις που υπάρχουν από σειρά χωρών για την ανάληψη, αυτό που λέμε εδώ και 4 χρόνια τουλάχιστον, για την ανάληψη του μέρους της ευθύνης που τους αναλογεί. Το ίδιο έγινε και με την Ιταλία.
αυτές οι χώρες είχαν ενθαρρυνθεί από την πολιτική Σαλβίνη. Mm-hmm. Οι διάφοροι... Είχαν κλείσει στην πραγματικότητα. Βέβαια, τα σύνορα. Βέβαια, όλες οι χώρες του Βίζεγκραντ και οι άλλες χώρες είχαν κλείσει εσείς τα σύνορα. Εσείς όμως, κύριε Πρόεδρε, ελέγχεστε, λέει η κυβέρνηση τώρα, και για το γεγονός ότι φτιάξατε μόριες. Φτιάξατε δηλαδή στρατόπεδα συγκέντρωση. Δεν είναι έτσι. Μα δεν είναι έτσι και το γνωρίζει πολύ καλά η κυβέρνηση, διότι είχε πάει και ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Κουμουτσάκος και δεν κάνανε αυτές τις δηλώσεις. Mm-hmm. Φοβάμαι πως η δήλωση αυτή, πολύ νευρική και επιθετική προς το ΣΥΡΙΖΑ, είναι για να καλυφθεί η αδυναμία κατανόησης του φαινομένου. Διότι στη Μόρια, παραδείγματος χάρη, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι η υπερσυγκέντρωση πληθυσμού. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει με πάνω από 5.000. Όχι μόνο υπερσυγκέντρωση, δημιουργεί και άλλα φαινόμενα μέσα, εγκληματικότητα ψηλή. Μα αυτό σημαίνει, αυτές είναι οι συνέπειες. Και επίσης η έλλειψη δυναμικού. Αν δείτε τη συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει πρωτετραημέρου οι υπάλληλοι στη Μόρια, τελειώνει τέλος Σεπτέμβρη 170 που ήταν με τα 8 ώρα του ΟΑΕΔ και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Λείπουν γιατροί, λείπουν διοικητικοί, λείπουν νομομαθείς, λείπουν μεταφραστές. Επομένως, εσείς είστε ικανοποιημένοι από τη διαχείριση που κάνατε στη διάρκεια της κυβέρνησής σας. Έγινε το δυνατόν καλύτερο και σε σχέση με τα κονδύλια που επίσης ένα δίκο βρίσκεται. Ελέγχεστε και γι' αυτό. Ελέγχεται η κυβέρνηση. Και δεν έχετε δώσει λογαριασμό. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ναι, μας ρωτήσανε 4 φορές κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικού ελέγχου επί τετραετία. Δόθηκαν οι απαντήσεις μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και από εκεί και πέρα, πιστεύω, όχι απλά είναι άδικο. Όχι, βεβαίως, απολύτως. 100%. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν αδυναμίες, διότι η γεωπολιτική θέση της χώρας, η κατάσταση στην περιοχή, η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου δεν τηρούνται οι κανόνες, ενώ σε εμάς λέγαν κανόνες για τα δικά μας θέματα. Κύριε Πρόεδρε, βάλτε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε και με τα ισοκομματικά σας, τον ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως με το κρίσιμο ζήτημα της ΔΕΗ που μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει από εδώ και στο εξής. Okay. Διαγωνισμός από την εκπομπή σήμερα. Η ΝΑΣΚΟ, η νούμερο.